Ο Παναθυναϊκό δεν κατάφερε να ρίξει τη διαφορά από τον Άρη στου 4 ή στου 6 πόντου και το 0-0 κράτησε τη Θεσσαλονική εντό Ευρώπη ακόμη και με ποινή μείον για την υπόθεση πλαστογραφία, μια στροφή πριν τη λήξη των play-off τη Super League 1. Τι πρέπει να συμβεί για να γίνει μεγάλη ανατροπή στην τετράδα. Ο Παναθυναϊκό πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική του play-off και ο Άρης να μην φέρει διπλό στην έδρα τη ΑΕΚ. Αν γίνουν έτσι τα πράγματα τότε άπαντε θα περιμένουν να το πότε θα βγει η απόφαση για τον Άρη. Εφόσον ο Άρης τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών πριν την επικύρωση τη τελική βαθμολογία των play off τότε ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει τέταρτος και ο Άρης 5ο και το Ευρωπαϊκό εστίριο θα περάσει στα χέρια του τριφυλιού. Ο Φεντερικό Μακέτα δεν είχε καλέ σχέσει με τον Λάσλο Μπόλων και η είδηση τη απομάκρυνση του Ρουμάνου τεχνικού από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σίγουρα δεν τον στεναχώρησε. Ο Ιταλό επιθετικό, μάλιστα, βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει τον πρώην προποντή του για ευθυνοφοβία. Κάθε φορά έφτιαχναν οι παίκτε και αυτοί αναλάμβαναν την ευθύνη όταν τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά. Ίσως πρέπει να πούμε ότι αυτός ποτέ δεν το έκανε. Είμαστε σαν οικογένεια και όταν κάνουμε λάθη πρέπει να αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη. Όταν βλέπεις τον προπονητή σου να μην το κάνει δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος.